Τον δίπλα στον Κώστα Κωνσταντόπουλο βρίσκεται ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε λοιπόν προηγουμένως, Κώστα, στο δημοσίευμα της Εφημερίδας Συντακτών που κάνει λόγο για θαλασσοδάνειο σε στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος. Το οποίο στέλεχος Ελλάδος βέβαια βρίσκεται σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγη ώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Παύλος Πολάκης, πολύ κοντά στον κύριο Στουρνάρα. 800.000 ευρώ είναι αυτό το δάνειο, τα δάνεια τα οποία έχει πάρει μέχρι τώρα. Ωστόσο, το μόνο το οποίο ελέγχθηκε από τα δάνεια τα οποία έχουν δοθεί ήταν το δάνειο του κύριου Πολάκη. Έκανε τη δήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και αμέσως δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό για να μας πει αναλυτικά το τι έχει γίνει. Κύριε Υπουργέ, αναφορικά με το δημοσίευμα το οποίο είπατε πριν από λίγο. Ναι, σήμερα δημοσιεύτηκε ότι ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ζημιά πάνω από 800.000 ευρώ, που είναι το άρθρισμα των δανείων, των τριών δανείων που έλαβε από το 2007 μέχρι το 2010 από το δεξί χέρι του Γιάννη του Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Πάσχας, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιεύτηκε το όνομά του, από ό,τι είδα, γι' αυτό το λέω, για να μην αρχίσει κανένα χάι-χούι τώρα που λέμε το όνομα κτλ. Δημοσιεύτηκε το όνομα, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για τα δάνεια αυτά, για τα οποία από το 2007 και 2010 δεν έχει αποπληρώσει ούτε μισό ευρώ. Και εδώ γεννούνται μερικά ερωτήματα. Δεν ντρέπεται ο κύριος Στουρνάρας να στέλνει αυτόν τον άνθρωπο να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδας στην εξεταστική της Βουλής για τα δάνεια των κομμάτων? Δεν ντρέπεται να τον έχει διευθυντή επιθεώρησης εποπτευόμενων εταιριών? Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος εποπτεύει τις τράπεζες. Εποπτεύει τις τράπεζες. Ελέγχει αν δανειοδοτούν με τους όρους που πρέπει. Ο συγκεκριμένος που χρωστάει 800 χιλιάρικα και δεν έχει γυρίσει μισό ευρώ. Δεν ντρέπεται να τον έχει ακόμα στη θέση του? Δεν ντρέπεται να μην με έχει καλέσει εμένα ακόμα, όπως έχω δύο φορές ζητήσει, να παρευρεθώ στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας και να τους πάω εγώ τα στοιχεία, αφού δεν μπορούν να τα βρούνε, για μια σειρά από άλλα πολιτικά πρόσωπα? Εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: ορθώς με έλεγξες. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Υλοποιείς τον εποπτικό σου ρόλο. Αλλά κάν το και για τους διπλανούς. Κάν το για αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα και μας βάλαν στα μνημόνια. Εκεί δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα ο κύριος διοικητής. Συγγνώμη, μετά από αυτή την αποκάλυψη, έτσι, μετά από αυτή την αποκάλυψη της κακουργηματικής δίωξης, ότι το δεξί χέρι του Γιάννη Στουρνάρα χρωστάει 800.000 ευρώ. Είναι ακόμα στη θέση του πρώτον ο κύριος Πάσχας και δεύτερον έχει την ευτυχία ο κύριος Στουρνάρας να παραιτηθεί? Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, είναι σημαντικές αυτές οι καταγγελίες που κάνει ο κύριος Πολάκης και για τα στοιχεία που είπε ότι ο ίδιος έχει και για άλλα πολιτικά πρόσωπα και δεν έχει κληθεί να δώσει αυτά τα στοιχεία από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και για το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών που αναφέρεται στον στενό συνεργάτη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και όπως λέει το δημοσίευμα έχει πάρει 800.000 ευρώ και δεν έχει, επιστρέψει ούτε ένα ευρώ και ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη σε βάρος. Δεν έχει επιστρέψει μισό ευρώ. Μισό ευρώ δεν έχει. Να τα επαναλάβουμε. Δεν έχει επιστρέψει μισό, έχει πάρει 800.000 ευρώ περίπου και δεν έχει επιστρέψει μισό ευρώ. Από το 2007 και 10 μέχρι σήμερα που έχουμε 19. Έτσι. Λοιπόν, και ο κύριος Στουρνάρας για να σπηλώσει εμένα έκανε έλεγχο του δανείου μου, το οποίο αποδείχθηκε γιατί ήταν καθόλου ανώμημο. Έτσι, λοιπόν, γιατί την ημέρα που βγήκε αυτό στη δημοσιότητα εμένα έπρεπε να καλυφθεί το ότι μια offshore εταιρεία ενός εφοπλιστή χρηματοδότησε με 800.000 ευρώ την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη την εταιρεία της και έπρεπε να καλυφθεί ότι ο ίδιος εφοπλιστής με την ίδια offshore είχε χρηματοδοτήσει το πρώτο θέμα, το πρώτο φλέμα που λέω εγώ, με άλλο 1,8 εκατομμύρια ευρώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό έπρεπε να καλύψουν. Κώστα, δεν έχουμε άλλο χρόνο να ευχαριστήσουμε. Δεν πιέζει ο χρόνος για να πιέζει το εύρος των αποκαλύψεων που κάνω. Έτσι. Και θα ήθελα να δω τη δημοσιότητα, έτσι, για τον κύριο Πάσχα και τον κύριο Στουρνάρα, την οποία είχε πάρει και το δικό μου το δάνειο τότε και ορθώς, γιατί εγώ είμαι δημόσιο πρόσωπο. Αλλά να πάρει και για τους άλλους πολιτικούς που είπα και για άλλους που υπάρχουν, που πήραν και τώρα δάνεια κτλ. Και οι οποίοι δεν τα έχουν γυρίσει, δεν έχουν επιστρέψει, δεν είναι σε ρύθμιση, όπως είναι κανονικά και νόμιμα αποπληρώνεται το δικό μου. Έτσι, απλά μια κουβέντα μόνο. Το Πάσχα της διαπλοκής, να το πάρουν χαμπάρι, έχει τελειώσει. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Αν ντρέπεται και ασκαίνεται ο κύριος Στουρνάρας, πρέπει σήμερα να παραιτηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πολάκη και εσένα, Κώστα Κωνσταντόπουλε, για το ρεπορτάζ.